Πάμε λίγο στο αγωνιστικό της φετινής Τσεσεκά. Επειδή σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και βλέπω γενικότερα την εξέλιξη τη δική σου όσον αφορά τις επιλογές σου, στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεις μια ομάδα κτλ. Στην εφετινή Τσεσεκά βλέπουμε καταρχήν δύο 7-footers που γενικότερα δεν μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στους 7-footers. Δηλαδή στον Voigtman, ο οποίος βέβαια παίζει πιο έξω, δεν είναι ο παίκτης που θα παίξει με πλάτη στο καλάθι, προσθέθηκε και ο Μιλουτίνοφ. Επίσης, βλέπουμε μια Τσεσεκά η οποία έχει ένα καθαρό playmaker, το Daniel Hackett, και έχουμε και γενικότερα τις προσθήκες παικτών στην περιφέρεια, όπως ο Mike James που έχει όλο το ταλέντο του κόσμου, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι καθαρός άσος. Πλέον στο μυαλό σου αλλάζει γενικότερα η φιλοσοφία από χρόνο σε χρόνο, γενικότερα θέλεις να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα στον τρόπο με τον οποίο θες να παρουσιάσεις την ομάδα σου? Η απάντηση είναι ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη του μπάσκετ αλλά και της αγοράς. Είτε αυτό έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή αγορά, είτε αυτό έχει να κάνει με την ασιατική αγορά, είτε αυτό έχει να κάνει με την αμερικανική αγορά. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και οι οικονομικές συγκυρίες. Προφανώς δεν είμαι εδώ για να πω ότι δεν έχουμε καλή οικονομική σταθερότητα. Είμαστε μία από τις ομάδες η οποία διαθέτει ένα πολύ καλό budget τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να έχει αυτή την υποστήριξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε οργανισμό. Όχι μόνο εμείς, υπάρχουν αρκετές ομάδες στην Ευρωλίγκα που έχουν οικονομική σταθερότητα. Όμως, όπως είπε και ο κ. Βατούτιν, ο πρόεδρος μας, φέτος αναγκαστήκαμε να μην υπογράψουμε κάποιους παίχτες, και Ρώσους αλλά και ξένους. Γιατί δεν θα βγαίναμε στο σχεδιασμό. Για να πάρουμε αθλητές όπως ανέφερες, και τον Μιλουτίνοφ και τον Σεγγέλια, θα έπρεπε να θυσιάσουμε ίσως στο βάθος της ομάδας που θα είχαμε με περισσότερα γκάρ ή με περισσότερους άλλους αθλητές. Η Τσεσεκά ξεκίνησε με αυτό το 2-3, το οποίο στατιστικά, γιατί εμείς δημοσιογράφοι μας αρέσει γενικότερα να ψάχνουμε τα νούμερα, ήταν το χειρότερο ξεκίνημα σε μια τάξη μεγέθους 5 αγώνων της Τσεσεκά στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο, για έναν προπονητή ο οποίος δουλεύει σε αυτό το επίπεδο, πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης για να φτάσει μετά σε ένα 6-6, που χωρίς ακόμα η Τσεσεκά, έτσι όπως την ξέρουμε και έτσι όπως την βλέπουμε, να έχει φτάσει στο πικ της, της απόδοσης της, όπως επίσης και η διαχείριση εσωτερικών καταστάσεων, όπως παραδείγματος χάρη η ιστορία με τον Mike James, που είχε την απουσία του από ένα μάτς, ενδεχομένως μια κάποια σιωπηρή τιμωρία, και γύρισε και στο αμέσως επόμενο μάτς ήταν συγκλονιστικός και διανύει μια περίοδο 3 αγώνων που κάνει ίσως τα νούμερα της ζωής του στην Ευρωλίγκα. Όλα αυτά, πόσο σημαντικό κομμάτι περικλείουν στην συνολική προσπάθεια που καταβάλλεις? Το ξεκίνημα που είπες ορθώς είναι ένα από τα χειρότερα, αλλά νομίζω ότι όχι οι δικαιολογίες, αλλά η ουσία είναι ότι δεν παίξαμε ποτέ όλοι μαζί. Δηλαδή, δεν το συζητάμε, το βλέπω σαν νούμερο, απόλυτο μόνο. Ακριβώς. Εγώ αντιλαμβάνομαι οποιασδήποτε αντικσότητες ή οποιασδήποτε πόρτες κλείνουν ή οποιασδήποτε ήττες, όχι ως κατάρα, αλλά μια πρόκληση για εξέλιξη. Φτάσατε στο 6-6 χωρίς αυτοματισμούς. Βρήκατε τις απαντήσεις γενικότερα? Δεν θα έλεγα ότι δεν είχαμε αυτοματισμούς. Είχαμε αρκετά καλούς αυτοματισμούς. Χωρίς τους ιδεατούς αυτοματισμούς, σίγουρα, ναι. Ίσως δεν είναι το στυλ το οποίο συνηθίσαμε ακόμη να έχουμε, γιατί τώρα έχουμε. Η ρακέτα μας είναι τελείως διαφορετική. Η περιφέρεια μας είναι τελείως διαφορετική και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα και να βρω εγώ τους κατάλληλους 5 εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, επειδή ο Mike James είναι πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα, έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, και είναι γενικότερα ένας τύπος που είναι μάτσο, το στυλ του γενικότερα, παιδί μου, παραπέμπει σε μπασκετμπολίστες της παλαιότερης εποχής. Γιατί είναι κοντούρα, είναι σκόρερ τρομερός, θυμίζει δηλαδή, το στυλ του θυμίζει τον Γκάλι. Πώς τον επανέφερες? Ο Mike James έχει εκπληκτικές ικανότητες, αναμφίβολα. Καταρχήν έχει συνέστηση του χώρου και του χρόνου, έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και αυτά είναι βασικά στοιχεία, προφανώς. Πριν έρθει στη Τσεσεκά, ήταν ο πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα με το Μιλάνο. Ήρθε όμως έναν οργανισμό, ο οποίος οργανισμός κερδίζει με διαφορετικούς τρόπους, αλλά κερδίζει. Είναι συνέχεια στα Final Four και κερδίζει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστεί και αυτός στα αυτά τα δεδομένα. Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει, και νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή πορεία. Σε μια ομάδα που έχεις να κάνεις με 15 διαφορετικούς χαρακτήρες, προφανώς θα αντιμετωπίσεις
διάφορες καταστάσεις. Το θέμα είναι πώς τις διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις. Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει ποτέ να χάσεις την ενότητα και την ομάδα. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Πάνω από μένα, πάνω από εσένα, πάνω από τον οποιοδήποτε αθλητή εννοώ. Είναι πάνω απ' όλα. Είμαστε όλοι κάτω από την ομπρέλα της CSKA. Και αυτό θα πρέπει να γίνει νόμος και αρχή για όλους μας. Για να μπούμε λίγο και στα των ελληνικών ομάδων, πώς τις βλέπεις μέχρι στιγμής στην εφετινή τους πορεία και δεν ξέρω αν έχεις εσύ δική σου εξήγηση για το πώς παρότι η ψαλίδα της CSKA τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις ελληνικές ομάδες μεγαλώνει, πώς καταφέρνουν οι ελληνικές ομάδες και παραμένουν ανταγωνιστικές όταν παίζουν με την CSKA. Κοίτα, εγώ καταρχήν θα διαφωνήσω ότι υπάρχει κάποια ψαλίδα. Δεν πιστεύω ότι στην Ευρωλίγκα και με το σύστημα που υπάρχει και ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ υπάρχει ψαλίδα. Ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, δεν έχει ελληνικό πρωτάθλημα να παίξει. Συγκεντρώνεται για ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Αυτό θα το απαντήσω ο φίλος μου Γιώργος. Οι αθλητές. Εν τούτης, υπάρχουν πρωταθλήματα τα οποία, όπως είναι το δικό μας, το οποίο έχει. Εμείς έπρεπε να ταξιδέψουμε στο τρίτο παιχνίδι της Ευρωλίγκα, δηλαδή παίξαμε στις Αλγκύρες. Από τις Αλγκύρες έπρεπε να πάμε στο Μόναχο και από το Μόναχο στο Πέρμ. Το Πέρμ είναι 4,5 ώρες ταξίδι και συν 3 ώρες από τη Μόσχα. Μέσα στη Ρωσία. Έχεις χάσει μισή μέρα, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η πίεση που δέχεται η Αλγκύρες στο δικό της πρωτάθλημα, η Μπαρτσελόνα στο δικό της πρωτάθλημα, η Ρεάλ στο δικό της πρωτάθλημα, η Βαλένθια, ή ο Παναθηναϊκός, ή ο Ολυμπιακός, ή η Φενέρ, ή η Βιλερμπάν, παίζουν ρόλο. Ολυμπιακός, πώς τον έχεις δει φέτος? Επίσης μια καινούργια ομάδα, η οποία νομίζω ότι έχει τα πάνω της και τα κάτω της, και αυτή ταλαιπωρήθηκε με τον κορονοϊό, αλλά και τραυματισμούς, και ψάχνει τους αυτοματισμούς της. Αλλά μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα, η οποία έχει αρκετούς αθλητές, έχει αθλητικά κορμιά, παίζει physical, αλλά και ταυτόχρονα έχει και αθλητές οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία, όπως είναι ο Βασίλης Σπανούλης, ο Πρίντεζης, ο Σλούκας, παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν και intelligent basket, δηλαδή basket το οποίο είναι σκεπτόμενο, μπορούν να διαβάσουν καταστάσεις και εκτός αυτού έχουν και το ένστικτο του νικητή, αρκετοί από αυτούς. Στο πίσω μέρος του μυαλού του προπονητή της CSKA αλλά και των παικτών που ήταν στην περσινή ομάδα μετράει καθόλου ή έστω κατά ένα ποσοστό το γεγονός ότι πέρσι σας κέρδισε δύο φορές? Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Μας κέρδισε δύο φορές. Καλώς μας κέρδισε για αυτούς, κακώς για εμάς. Για να κάνω και μια Παναθηναϊκού χρώματος ερώτηση, το ότι ο TJ Parker μου είπε χθες σε μια συνέντευξη που μου παραχώρησε ότι μεγαλώσαμε με τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς, του Διαμαντίδη, του Μπατίστ, ενώ είναι ο αδελφός του μεγαλύτερου Γάλλου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών και ενός παίκτη που έχει πάρει 4 από τα αθλήματα στο NBA και φυσικά θα μπορούσα να πει ότι μεγάλωσα με τις επιτυχίες του αδερφού μου και όχι με τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού. Τι λέει για σένα, πώς ηχεί στα αυτιά σου? Κοίτα, μπράβο για τον TJ που το αναφέρει αυτό. Είναι η αλήθεια, αφού το λέει, που σημαίνει ότι παρακολουθούσε ο Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είμαι ένας εξ αυτών που θεωρώ τον εαυτό μου και είμαι πρικισμένος και τυχερός που συνεργάστηκα με αυτή την τεράστια ομάδα που λέγεται Παναθηναϊκός και έφερε τεράστιες επιτυχίες με τους τεράστιους αθλητές. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα γεννούσε ιδέες γενικότερα, μπασκετικές ιδέες. Αυτή η ομάδα δημιούργησε αθλητές, φιλάθλους, υγιείς φιλάθλους. Παρεπιπτόντως, ο Ζέλικο πώς ζει μακριά από τον μπάσκετ? Κοίτα, βρεθήκαμε στο Βελιγράδι και όσες φορές επικοινωνούμε είναι πολύ χαρούμενος. Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ χαρούμενος γιατί χρησιμοποιεί τον χρόνο του για να κάνει κάποιες δουλειές που χρειάζεται στο Βελιγράδι και στο Τσάτσακ. Βλέπει περισσότερο τη μητέρα του και τους φίλους του. Τα βλέπει όλα όμως, έτσι? Χαρούμενος. Όχι, δεν τα βλέπει όλα, δεν θα έλεγα. Δεν είναι και τόσο ενημερωμένο μπασκετικά. Προφανώς βλέπει κάποια επιτυχία και ενημερώνεται, αλλά οι προτεραιότητες του είναι άλλες αυτή τη στιγμή και καλά κάνει. Και άλλωστε γι' αυτό και πήρε αυτό το χρόνο, πιστεύω, off, για να μπορέσει να ηρεμήσει. Κλείνουμε σιγά σιγά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Εχθές προέκυψε ότι οι Σπανούλοι, Ζήσης και Μπουρούσης ξανασκέφτονται την εθνική ομάδα. Εν ώψη προολυμπιακού τουρνουά ή πιθανά ενδεχόμενης πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Ιτούδης σκέφτεται καθόλου? Μπράβο και στους τρεις που το σκέφτονται αυτό. Πάντα σκέφτομαι την εθνική Ελλάδος και είμαι ένας από τους μεγαλύτερους
και ένθερμους υποστηρικτές της. Οπότε πάντα θα είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας και υπερήφανος που η εθνική μας ομάδα είναι αυτή η οποία έχει δώσει έτσι, έχει μεγάλες χαρές στο ελληνικό κοινό. Το NBA το σκέφτεσαι, γιατί θεωρώ ότι και παλιότερα σε κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει, θεωρώ ότι είναι ίσως η φυσιολογικότερη κατάληξη της καριέρας σου. Λες, Το NBA είναι το καλύτερα οργανωμένο πρωτάθλημα, προφανώς. Έχω πολλούς γνωστούς φίλους, δεν ξέρω πώς μπορώ να τους αναφέρω, φίλους τους, λέω τους περισσότερους, με τους οποίους έχουμε επικοινωνία συχνή και για τα δρόμενα εκεί, αλλά και για τα δρόμενα εδώ. Αυτή τη στιγμή όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που συνεργάζομαι με τον Αντρέη, με τους παίχτες, με τους συνεργάτες μου και γενικότερα η εξέλιξη. Δεν το λέω για αυτή τη στιγμή δεδομένα. Το τι θα γίνει στο μέλλον, Αντώνη, ποιος μπορεί να το ξέρει, την υγεία μας να έχουμε. Και εγώ μετά από 50 χρόνια, με 50 χρονών και νοσηλεύτηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Και νοσηλεύτηκα και από εκπληκτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε νοσοκομείο. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει στο μέλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Τρίτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο πραγματικά υγεία και το εμβόλιο ή τα εμβόλια να είναι το ένασμα για να γυρίσουμε σε μια κανονικότητα, να μπορείτε να ταξιδεύετε κι εσείς και εμείς και όλος ο κόσμος.